Κυρίες και κύριοι, φίλοι της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του λαϊκού μας πολιτισμού, το γένος των Σαρακατσανέων ευλογήθηκε να έχει καλή σχέση με τα υψίπεδα. Είμαστε εξοικειωμένοι με τη μαγεία του ορεινού τοπίου και είναι εξ αυτού βαθύτατα καλλιεργημένη η σχέση μας με τον Δημιουργό. Ακόμη και η παραδοσιακή μας φορεσιά, οι όμορφες αυτές φορεσιές που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας από τα παιδιά των χορευτικών μας, είναι μονική στο περιβάλλον από όπου μάθαμε να ορίζουμε τη μοίρα μας εξασκώντας σε υπέρτατο βαθμό τα σώματό μας αλλά και τις ψυχές μας. Το πανελλήνιο ανάμωμα έχει το χαρακτήρα του. Είναι η κορυφαία ετήσια παραδοσιακή εκδήλωση των οργανωμένων σε συλλογικούς φορείς Ελλήνων σαρακατσάνικης καταγωγής και παράλληλα είναι ένα εθνικό προσκλητήριο προς όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Το τριήμερο του πρόγραμμα των εκδηλώσεων δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό. Τα μηνύματα που στέλνει η ιεροτελεστία της αναπαράστασης του σαρακατσάνικου γάμου της χαράς είναι τρανή απόδειξη. Είναι ένα σύμβολο στην οικογένεια και ένας θεσμός κορονίδα των ηθών και των εθίμων του σαρακατσάνικου βίου. Πριν όμως καλωσορίζοντάς σας εδώ και αφού σας ευχαριστήσω που μας κάνατε την υπέρτατη τιμή και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά σας, θέλω να επισημάνω ότι δεν ήρθαμε εδώ για να φύγουμε από την πραγματικότητα. Όχι, είμαστε εδώ για να θυμηθούμε και όχι να ξεχάσουμε. Κλείνοντας την αισιοδοξία και την ανοιχτή μας διάθεση σε μια τριήμερη παρέτηση. Είμαστε εδώ, σε αυτόν τον τόπο που μας αγγίζει μαγικά και μας ελευθερώνει, για να νιώσουμε μέχρι τα βάθη της ψυχής μας ότι η πατρίδα μας υπήρξε και πρέπει να μείνει οδηγός και φάρος της οικουμένης. Εμείς, οι Έλληνες αργαζάνικης καταγωγής, ανήκουμε με επιστημονική τεκμήρωση στους προέλληνες και ως εκ τούτου φέρνουμε μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στις θυσίες που απαιτούνται για να σωθεί αυτός ο τόπος. Αγαπάμε την ευθύνη και όχι μόνο δεν την αποφεύγουμε, αλλά χρεωνόμαστε πρόθυμα το χρέος να παλέψουμε για την ριζική αναγέννηση της πατρίδας μας. Η συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα δεν χρειάζεται προσκλητήρια. Μας συνδέει κοινή μοίρα. Ας ακουστεί λοιπόν από εδώ επάνω ότι η κυρία δεν είναι μελετή και ότι χρειάζεται ένα πανελλήνιο εθνικό σάλπισμα οπομψυχίας και δημιουργίας. Ο καθένας μας ας πει και ας επαναλάβει τα λόγια του μεγάλου συγγραφέα μας Νίκου Καζαντζάκη. Εγώ μοναχός μου θα σώσω τον τόπο μου. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω τους εθελοντές, τα χορευτικά, τους συλλόγους και όσοι βοήθησαν σε αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση. Να ευχαριστήσω το Θεσσαλία TV για την παραγωγή του σημερινού ανταμώματος που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο με δύο πανελλαδικά και 12 περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια. Να ευχαριστήσω το μεγάλο Σαρακατσάνο και φίλο της Ομοσπονδίας, τον Βασίλειο Ποπότα, ο οποίος με τη δικιά του οικονομική ενίσχυση γίνεται η παραγωγή. Να ευχαριστήσω την Ελλάδα που μας παραχώρησε δωρεάν τον δορυφόρο για να μπορούν όλοι οι συνέλληνες να βλέπουν σήμερα αυτή την ωραία εκδήλωση. Και επίσης θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τα 13 κανάλια τα οποία δείχνουν αυτή τη στιγμή το ανάμωμα. Είναι το RTV, το πρώην τελεάστη. Είναι η 4Y τηλεόραση. Είναι το Air Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι το δίκτυο Σερών για τον ομό Σερών. Είναι η 2 τηλεόραση για την Κεντρική Μακεδονία. Είναι το
Θεσσαλία τιμή για τη Θεσσαλία. Είναι το Ήπειρος τιμή ένα για την περιοχή της Ήπειρου και Ιωνίων Νήσων. Είναι ο Αρχαιλόγος τιμή για τη Δυτική Μακεδονία, για τη Δυτική Ελλάδα. Είναι το Γουές τιμή για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι το Ένα τιμή για τη Στερεά Ελλάδα. Είναι το Άτικα τιμή για το Λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι το Σούπερ τιμή για την Πελοπόννησο και τα νησιά. Είναι το Πατρίδα Γουέμ τιμή, η διαδικτυακή τηλεόραση. Επίσης, δύο ραδιόφωνα μεταδίδουν την εκδήλωσή μας. Είναι το Στούντιο 3 παραδοσιακό της Θεσσαλονίκης και το Πατρίδα 104 της Θράκης. Όπως επίσης και το Φλόρινα ραδιόφωνο της Φλωρίνης. Ευχαριστώ όλους θερμά και έχουμε του χρόνου να είμαστε γεροί να αναταμώσουμε όλοι σε αυτόν τον ιερό τόπο. Κύριε Πρόεδρε της ΠΟΣ, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και φίλοι της Αλκατσανέη, γεια σας και από μένα. Είναι ευχάριστο το γεγονός που βλέπουμε τόσα μικρά παιδιά, νεολαία εδώ και τις φορεσιές, να διατηρούν την παράδοση. Θα κάνω μια έκκληση στα παιδιά να συνεχίσουν με τη διατήρηση, να συμμετέχουν σε χορευτικά μήματα. Χορεύω λεβέντικα, έτσι όπως μόνο στην Αλκατσανέη μπορεί, για να δείξουν σε κάτι κακοπροαίρετος που θεωρούν ότι οι πρόγονοί μας ήταν κάτι αυλαβείς, βοσκοί που δεν ήξεραν τι τους γίνεται. Και να ξέρουμε, να μάθουμε από τα παιδιά ότι οι πρόγονοι μας ήταν λεβέντες, πρωτοπαλίκανα, που πολλοί από αυτούς δώσανε τη ζωή τους για να ζουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι ελεύθερα σήμερα. Καλή αντάμωση να έχουμε και του χρόνου, καλή αντάμωση να έχουμε και στο δικό μας το αντάμα που θα κάνουμε 7 και 8 του Σεπτέμβρη επάνω στην Βουλγαρία, σας περιμένουμε όλους. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ. Καλή διαστέρηση. Καλημέρα σε εμάς. Πρόεδρε μας έπαιρνε εδώ, το όνομα του Πρόεδρου του παίρνω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας κάλεσε και εμείς να έρθουμε εδώ, να είμαστε μαζί σας, εσάς. Να ξέρετε ότι η Σκόπια έχει στα Αλκατσανέη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Αξίζει να βρισκόμαστε εδώ κάθε χρόνο. Αξίζει να έρχονται όλοι οι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Αξίζει να ανταλλαγούμε, αξίζει να ανταλλάσσουμε ιδέες, έθιμα, αλλά αξίζει και να θυμόμαστε. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη, την τραγική στιγμή για τη χώρα, χρειάζεται τα ανταγώματα να είναι πραγματικά και χρειάζεται να σκύψουμε μέσα με σεβασμό και ενδιαφέρον στην ελληνική, στη σαρακατσάνικη ψυχή και να βρούμε εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο ελληνισμός και η χώρα μας. Συγχαρητήρια σε όλους, που βοήθησαν, τους χορηγούς, τους συλλόγους, τους δασκάλους, τους συνοδούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά προπάντων χάρηκα πολύ και ένιωσα περήφανος ανάμεσα στα παιδιά, τα νέα παιδιά που απαρτίζουν και στελεχώνουν τους συλλόγους που κρατάνε ψηλά την παράδοση, που δημιουργούν γέφυρες αισιοδοξίας με το μέλλον και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που δίνουν τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά και τους γονείς και τις οικογένειες που αφιερώνουν χρόνο αλλά και χρήματα για να τα στηρίζουν. Συγχαρητήρια σε όλους και πάντα να έχουμε ψηλά τη σαρακατσάνικη αλληλεγγύη, γιατί μέσα στη ψυχή και στη ζωή των Σαρακατσανέων ήταν η αλληλεγγύη, ήταν το νοιάζομαι, ήταν η βοήθεια στον αδύναμο, αλλά και η συνεργασία και η συνέργεια που χρειαζόμαστε σήμερα όλοι μας για να βγούμε σαν μια γροθιά δυνατή σε αυτή την κρίση. Να είστε καλά και από τον χρόνο περισσότεροι, δυνατότεροι και καλύτερα. Να είστε καλά.
Εκ μέρους του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μύρινης, σας καλωσορίζουμε στο 33ο αντάλλημα, πανελλήνιο αντάλλημα του Σαρακατσανέων, εδώ στα λιβάδια του Περτουρίου, σε ένα όμορφο μέρος του Δήμου μας, αλλά και του νομού. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία, τον Πρόεδρο, αλλά και όλους τους συλλόγους από όλη την Ελλάδα Σαρακατσανέων. Επίσης, όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που είναι σήμερα εδώ και τέλος, ιδιαίτερα τους περήφανους Σαρακατσανέους που κάθε χρόνο με την τιμή που μας κάνουν με την παρουσία τους ζωντανεύουν το Δήμο μας για ακόμα μια φορά. Επίσης, τέλος, ευχόμαστε και του χρόνου πάλι εδώ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ.